Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ορίσατε ένα live news. Εδώ 7.30 πιστή στο ραντεβού μας, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ένα Channel. Εδώ για να δούμε όλα όσα συμβαίνουν καθημερινά, να τα αναλύσουμε, να τα συζητήσουμε, να σας τα παρουσιάσουμε φυσικά. Και αμέσως μετά εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ για το κεντρικό δελτίο μας για να μεταφέρουμε την επικαιρότητα. Θα ξεκινήσουμε λίγο πριν πάμε στον πρώτο μας ζωντανό για να δούμε το θέμα φυσικά που μας απασχόλησε αυτές τις ημέρες και έχει να κάνει με την τραγική απώλεια του 11χρονου στις Σέρρες. Πολλές οι ευθύνες, μεγάλοι προβληματισμοί. Προβληματισμοί που ίσως μέχρι τώρα δεν είχαν τεθεί, αλλά έδειξαν ότι έπρεπε να είχαν επαρθεί νωρίτερα αυτές οι προφυλάξεις, έτσι ώστε να μην χαθεί μια ανθρώπινη ζωή και πόσο μάλλον η ζωή ενός παιδιού. Δυστυχώς ή ευτυχώς, κυρίες και κύριοι, τώρα πρέπει να κάνουμε απολογισμό όλων αυτών για ακόμη μια φορά και αφού έχει συμβεί το μοιραίο. Και φυσικά από εδώ και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν. Ξέρετε, για το συγκεκριμένο σχολείο τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, καθώς τα παιδιά βρίσκονται εκτεθειμένα σε ένα γεγονός το οποίο θα πρέπει να το αντιμετωπίσουν. Να πάμε, Μάικλ, να δούμε λίγο το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Νεότερες εξελίξεις σήμερα από τις Σέρρες και φυσικά αμέσως να γυρίσουμε το ζωντανό. Μετά το τραγικό συμβάν σε δημοτικό σχολείο στις Σέρρες, φαίνεται πως άμεσα μερίμνησαν οι αρμόδιες υπηρεσίες έτσι ώστε να μην υπάρξουν ψυχολογικά προβλήματα τόσο στους εκπαιδευτικούς γονείς όσο και στα παιδιά και μαθητές. Ο στόχος μεταβήκαμε στον χώρο του σχολείου όπου ενημερωθήκαμε λεπτομερώς για το συμβάν και από εκεί και ύστερα ξεκίνησε μια συστηματική προσπάθεια συντονισμένη, οργανωμένη, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Που αυτό σημαίνει ότι στόχος ήταν να οργανωθεί και να εφαρμοστεί συντονισμένα και στοχευμένα ένα πρόγραμμα υποστήριξης της σχολικής κοινότητας που περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς, γονείς και παιδιά. Μάλιστα, πρόκειται για μια συντονισμένη προσπάθεια που κάνει και ο Δήμος Σέρρων μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Αμέσως μόλις έγινε το τραγικό γεγονός, συναντήθηκαν και οι εκπρόσωποι του Δήμου, ήταν παρόν και ο κύριος Καραβασίλης και η διευθύντρια του ΚΕΣΥ και όλοι οι ψυχολόγοι. Και αμέσως συνονιθήκαμε μαζί τους, ώστε όλοι οι ψυχολόγοι, όλη η κοινωνική λειτουργία του Δήμου να συμβάλλουν στις ομάδες των ειδικών παιδοψυχολόγων που ήδη έχει διαθέσει ο κύριος Καραβασίλης. Έγινε η πρώτη συνάντηση την πρώτη μέρα. Χτες ξανά και πάλι και μέσα στην Ομαρχία ήρθαν όλοι οι εκπρόσωποι των ψυχολόγων της δευτεροβάθμιας παρουσία και της υπεύθυνης του ΚΕΣΥ. Δύσκολα τα πράγματα για το συγκεκριμένο σχολείο και τα παιδιά πρέπει να αντιμετωπίσουν την απώλεια αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε ζωντανά με το ξενοδοχείο Λούσιο, όπου εκεί βρίσκεται η Μαργαρίτα Πετρουλή. Καλησπέρα, Μαργαρίτα. Καλησπέρα, Χριστίνα. Έτσι ακριβώς βρισκόμαστε στο ξενοδοχείο στο Λούσιο ουσιαστικά, όπου πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή δύο συναντήσεις που έχει διοργανώσει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κύριο Χρήστο Μέτιο, και προσκεκλημένους εκπροσώπους των Δήμων, επίσης φορέων, ενώσεων, συλλόγων και σωματείων τουριστικών επαγγελμάτων από τις Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Δράμας, με αντικείμενο την τουριστική ανάπτυξη. Ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συναντήσεις, είναι και κλεισμένων των θυρών. Επίσης, να πούμε ότι τα θέματα. Ναι. Πες μου, Χριστίνα. Θέματα, ακριβώς αυτό για τα θέματα τα οποία θα πέσουν επιτάπητος. Έχεις μια εικόνα και κλεισμένων των θυρών, όπως είπες. Οι δημοσιογράφοι έχουν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν αμέσως μετά. Και φυσικά τα πρόσωπα τα οποία είδες να μπαίνουν μέσα στην αίθουσα, Μαργαρίτα, πολύ σημαντικό. Και αφορά φυσικά την Καβάλα και τη Θάσο. Λοιπόν, τα θέματα που θα συζητηθούν ουσιαστικά είναι ο απολογισμός ολοκληρωμένων και υποϊλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, κατάρτιση σχεδίου δράσεων Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τέλος διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με την τουριστική προβολή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Συγγνώμη, είναι ο κύριος Γάκης, αν μπορούμε να έχουμε μία δήλωση για τον κύριο. Ναι. Θα χαρούμε πολύ. Ναι, μισό λεπτό, να έχουμε μία δήλωση, μισό λεπτάκι. Βεβαίως. Δώστε μου ένα λεπτό λίγο να δώσω ακουστικό στον κύριο Γάκη για να μπορέσει να συμμετέχει στην. Βεβαίως, λοιπόν.
Να πούμε ότι είναι μία από τις πιο σημαντικές συναντήσεις, καθώς θα πρέπει το επόμενο χρονικό διάστημα να σχεδιαστεί κατάλληλα το τουριστικό πρόγραμμα της περιφέρειάς μας. Δεν υπάρχει χρόνος για καθυστέρηση, δεν υπάρχει χρόνος για λάθη. Έτσι δεν είναι, κύριε Γάκη? Καλησπέρα σας καταρχήν. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Η συγκεκριμένη σύσκεψη σήμερα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά είναι το επόμενο βήμα για την προώθηση του τουρισμού στην περιφέρειά μας. Σκοπός είναι να ιδρυθεί ο φορέας διαχείρισης και προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής. Ο βασικός άξονας και ο βασικός λόγος που γίνονται οι συσκέψεις αυτές είναι ώστε και οι δήμοι αλλά και οι ιδιώτες, όπως είναι ξενοδόχοι, ιδιοκτήτες ενοικιαζόμενων δωματίων, επιχειρηματίες της εστίασης, να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτόν τον φορέα της διαχείρισης, να καταθέτουν τις ιδέες τους, ώστε να μπορούμε στη συνέχεια σαν περιφέρεια να υλοποιούμε τις ιδέες αυτές για να πάμε το βήμα που θέλουμε παρακάτω στον τουρισμό και να αναπτύξουμε περισσότερο το τουριστικό προϊόν μας. Σαφώς υπάρχουν προβλήματα, σαφώς θα υπάρξουν δυσκολίες. Ήδη συζητάμε πράγματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα την επόμενη χρονιά, τη μεθεπόμενη χρονιά, ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε πιο ανταγωνιστικοί σε σχέση με άλλα μέρη της Ελλάδος, τα οποία αναπτύχθηκαν τουριστικά πολύ νωρίτερα από εμάς, όπως είναι η Κρήτη, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, τα οποία εμείς, αν σκεφτείτε ότι το εισόδημα σε εκείνες τις περιοχές, όπως συζητούσαμε σήμερα, προέρχεται κατά 90% από τον τουρισμό, όταν στη δική μας περιφέρεια κυμαίνεται το 5 με 10% του ΑΕΠ της περιοχής μας προέρχεται από τον τουρισμό, έτσι. Τι συζητήθηκε μέσα, κύριε Γάκη, λίγο έτσι με λεπτομέρειες, αν μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα. Καταθέσαν τις απόψεις τους όλοι οι φορείς, είναι εκπρόσωποι των Δήμων, είναι των ξενοδόχων. Ποιες είναι οι συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την περιφέρεια και μέσα από αυτόν τον φορέα που θα ιδρυθεί? Συγκεκριμένες προτάσεις, αυτό που θέλουμε να υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις. Αυτή είναι η ιδέα του φορέα ουσιαστικά. Οι ιδιώτες, οι Δήμοι και όλοι αυτοί που θα συμμετάσχουν στο φορέα αυτό, μεταξύ τους θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα τις καταθέτουν στην περιφέρεια, η οποία έχει το ταμείο, έχει τα χρήματα, για να τις χρηματοδοτήσει. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στην επόμενη διαχειριστική περίοδο στο ΕΣΠΑ θα έχει περίπου 639 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο ΕΣΠΑ σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα. Υπάρχουν χρήματα δηλαδή να χρηματοδοτηθούν, πολλές προτάσεις και πάρα πολλές προτάσεις στον τουρισμό. Προβλήματα που συζητούνται είναι το ζήτημα των αεροδρομίων. Ναι. Έχουμε ένα ζήτημα εδώ στην Καβάλα που δεν έχουμε πτήσεις. Θα πρέπει να γίνουν συναντήσεις με τη Fraport, με την εταιρεία που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο, να μειωθούν οι φόροι λιμενισμού των αεροπλάνων, ώστε να είναι πιο προσιτό το αεροδρόμιο για να γίνονται πτήσεις στην περιοχή. Εφικτό. Αυτό συζητήσαμε, ότι θα πρέπει να ασκηθεί πίεση, γιατί παρατηρείται μια τάση η Fraport ουσιαστικά να εξυπηρετεί περισσότερο το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης, να μην δίνει βάση ούτε στο δικό μας το αεροδρόμιο, ούτε στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Και αυτό θα ασκηθεί πίεση, αυτό είπαμε, όλοι οι φορείς και οι Δήμοι και η Περιφέρεια, να γίνει συνάντηση κεντρικά στο Υπουργείο μαζί με την διαχειριστική εταιρεία, ώστε να δοθεί μια λύση και να μπορέσουν να αναπτυχθούν και τα δικά μας τα αεροδρόμια. Ναι, σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η διάθεση. Από εκεί και πέρα θα γίνει. Ναι, υπάρχει ένα ζήτημα σχετικά με την ανάπτυξη στο οικιστικό κομμάτι. Γιατί όλοι θέλουμε να φέρουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά είναι και το ζήτημα του πού θα τους φιλοξενήσουμε. Γιατί σιγά-σιγά βλέπουμε ότι το ρεύμα το τουριστικό αυξάνεται, αλλά οι υποδομές οι τουριστικές, όπως μεγάλα ξενοδοχεία, υπάρχει έλλειψη. Δεν έχουμε προχωρήσει. Θα γίνει ένα ειδικό χωροταξικό σχέδιο, όπως υπόθηκε και από τον ίδιο τον Περιφερειάρχη, για το παραθαλάσσιο μέτωπο της περιφέρειας, ώστε να μπορέσει να προωθηθεί ένα σχέδιο επενδύσεων για τουριστικά καταλήμματα στην περιφέρεια, ώστε να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε σε επίπεδο υποδομών για να μπορούμε να φιλοξενούμε και περισσότερους τουρίστες. Μάλιστα. Κύριε Γάκη, εγώ να υποθέσω ότι αυτό αφορά και την χειμερινή τουριστική περίοδο, όχι μόνο την καλοκαιρινή. Ναι, ένα από τα βασικότερα θέματα είναι έχουμε αρκετό πλέον τουριστικό ρεύμα την περίοδο τη θερινή, αλλά θα πρέπει να δούμε και πώς επιμηκύνεται η τουριστική περίοδος, να έχουμε κίνηση και τους χειμερινούς μήνες και την περίοδο του φθινοπόρου. Προτάσεις που έχουν κατατεθεί είναι η ανάπτυξη των μονοπατιών, των ορεινών μονοπατιών, γιατί υπάρχει ενδιαφέρον από Ευρωπαίους να κάνουν περιηγήσεις σε ορεινούς όγκους μέσα από συγκεκριμένα μονοπάτια, τα οποία είναι χαρτογραφημένα και ψηφιοποιημένα πλέον. Ήδη υπάρχει μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης πρόγραμμα για την ψηφιοποίηση και τη χαρτογράφηση των μονοπατιών των ορεινών όγκων, στο οποίο θα ενταχθούν και πολλά τμήματα των ορεινών περιοχών της δικής μας περιφέρειας, ώστε να μπορέσουμε να προωθήσουμε και αυτό το κομμάτι του τουρισμού και να προσελκύσουμε μερίδα των Ευρωπαίων που ενδιαφέρονται να κάνουν τουρισμό τη χειμερινή περίοδο για αυτούς τους σκοπούς. Μαργαρίτα, δεν ξέρω, εγώ είμαι καλυμμένη. Αν δεν ξέρω, αν θες να ρωτήσεις τον κύριο Γάκη κάτι άλλο.
Όχι, νομίζω μας κάλυψε πλήρως ο κύριος Γάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, Μαργαρίτα, σε διέκοψα πριν από τα θέματα τα οποία είναι προς συζήτηση. Αν θέλεις λίγο πάλι να τα κάνουμε μια αναφορά και θα παραμείνω στο γεγονός ότι το θέμα που αφορά το αεροδρόμιο της πόλης μας και φυσικά οι υποδομές, το οποίο είναι το κυριότερο που θα πρέπει να δούμε άμασα, κυρίως το παραλιακό μέτωπο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είναι αυτό που πρέπει να μπει στην πρώτη θέση. Σε διέκοψα πριν, αν θέλεις λίγο πάλι να μας πεις τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Ναι, φυσικά θα στα πάρω από την αρχή. Είναι ο απολογισμός ολοκληρωμένων και υποϊλοποίηση δράσεων τουριστικής προβολής της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όπως ανέφερε και ο κύριος Γάκης, κατάρτιση σχεδίου δράσεων Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τέλος διαμόρφωση προτάσεων αναφορικά με την τουριστική προβολή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο της επόμενης προγραμματικής περίοδου του ΕΣΠΑ. Αυτά θα συζητηθούν. Σίγουρα σε ανάλογο ρεπορτάζ θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες μόλις ολοκληρωθεί η συνάντηση και θα έχουμε δηλώσεις και από τον Αντιπεριφερειάρχη, από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Μέτιο, να μας πούν περισσότερες λεπτομέρειες. Έτσι. Παραμένεις εκεί, κάνεις το ρεπορτάζ. Σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, αυτά από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ξαναλέω, κρατάμε ψηλά τον πύχη που αφορά το αεροδρόμιο της Καβάλας. Πρέπει επιτέλους να γίνει κάτι με αυτή την κατάσταση. Φυσικά τις υποδομές, χωρίς υποδομές δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και φυσικά ανάπτυξη όλων των ειδών του τουρισμού που μπορούμε να προσελκύσουμε από την Ευρώπη και όχι μόνο. Και σας το λέω αυτό γιατί μετά θα παίξουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ που αφορά τον στρατιωτικό τουρισμό. Το κρατάω. Πάμε προς το παρόν να κάνουμε έτσι τα της πόλης μας και τα προβλήματα που έχουμε εδώ. Μετά από 6 χρόνια λοιπόν έρχεται το παγοδρόμιο με πολλά προβλήματα και πολλούς προβληματισμούς και φυσικά αποφάσεις οι οποίες προκάλεσαν πολλά προβλήματα. Πάμε να παρακολουθήσουμε το ρεπορτάζ της Τζούλιας Βασιλείου για το παγοδρόμιο και αμέσως μετά θα δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μετά από 6 ολόκληρα χρόνια επιστρέφει το παγοδρόμιο στην κεντρική πλατεία της Καβάλας για να το χαρούν μικροί αλλά και μεγάλοι, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι και το υπόλοιπο μέρος της κεντρικής πλατείας αλλά και γενικότερα του κέντρου της πόλης έχει αρχίσει να μπαίνει σε εορταστικούς ρυθμούς. Ενώ για την τοποθέτηση του παγοδρομίου φέτος τον χειμώνα στην Καβάλα υπήρχαν αρκετές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση του Δήμου Καβάλας, ενώ τελικά αυτό θα τοποθετηθεί και θα ξεκινήσει η λειτουργία σύμφωνα με τον υπεύθυνο του αναδόχου εταιρεία γύρω στις 15 του Δεκέμβρη. Εντάξει, και η πλατεία, ο στολισμός της είναι στάνταρα όπως ήταν στολισμένη και πέρσι. Λίγο παραπάνω κοιτάξαμε ειδικά το κέντρο εδώ την πλατεία να τη στολίσουμε. Και πράγματι ξαναμπαίνει το παγοδρόμιο μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε η τοποθέτησή του. Έτσι ήρθαμε εμείς, βάλαμε το πλαίσιο που βάζουμε κάθε χρόνο κτλ. Και είναι εδώ και ο ανάδοχος για να κάνει τις περαιτέρω εργασίες για την οριστική του εγκατάσταση. Ενώ οι προετοιμασίες συνεχίζονται και στο υπόλοιπο τμήμα της κεντρικής πλατείας, όπου η φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου θα πραγματοποιηθεί την 5η-8 Δεκεμβρίου στις 8 η ώρα το βράδυ. Ναι, σήμερα ήρθαμε, κάναμε μια μικρή πρόβα και το βράδυ θα έρθουμε να το δούμε, γιατί και διαπιστώσαμε ότι επειδή λίγο τα κλαδιά μεγαλώσαν και τα λοιπά, τα λαμπάκια δεν ξέρω πώς φαίνονται, το βράδυ που θα έρθουμε θα το φωταγωγήσουμε για να δούμε ακριβώς τι χρειάζεται να κάνουμε ώστε αύριο να είναι ολοκληρωμένη η φωταγώγηση του. Λοιπόν, αυτά από την κεντρική πλατεία και σήμερα μια κατάσταση μπερδεμένη όσον αφορά το τι ακριβώς έχει υπαρθεί σαν απόφαση σχετικά με το παγοδρόμιο. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε. Οι αποφάσεις που πάρθηκαν είναι σωστές ή πρέπει να ξαναγίνει απόφαση δεύτερη φορά για το αν τελικά το παγοδρόμιο θα μείνει ή όχι. Λοιπόν, όλα αυτά σήμερα συνέβησαν. Δεν ξέρω τι συμβαίνει και γιατί όλο αυτό το αλαλούμ, όλο αυτό το μπέρδεμα. Πραγματικά, ας αποφασιστεί, ας πάρθει μια απόφαση και αν τελικά θελήσουμε να το κρατήσουμε ή όχι, να είναι και αυτό μια απόφαση όλων των πολιτών, αν τελικά το θέλουν ή όχι. Γιατί μόνο με τα κάλλο μπορούμε να καταλάβουμε τελικά τι ακριβώς θέλει ο κόσμος και τι όχι θέλουν όσοι βρίσκονται στις διοικήσεις. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Νέα και οριστική απόφαση έλαβε το μεσημέρι της Τετάρτης τελικά το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλα σχετικά με την εγκατάσταση στην πλατεία Ελευθερίας του Παγοδρομίου.
Αποφασίστηκε τελικά με ευρεία πλειοψηφία η λειτουργία του και με ψήφους τόσο της διοίκησης όσο και μερικών δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης. Μα και αυτό υπόθεση. Είναι λες και θα χτίσουν τις νέες πυραμίδες στην πλατεία. Δεύτερη συνεδρίαση διαπεριφοράς, για ποιο λόγο, ας το λέμε κιόλας, διότι η χθεσινή απόφαση ήταν άκυρη ότι δεν υπήρχε απαρτία. Δεν φρόντισε κάποιος από τη διοίκηση του Δήμου να διαβάσει τον νόμο, την νομοθεσία και να δει ότι για τις διαπεριφοράς αποφάσεις χρειάζεται αυξημένος αριθμός δημοτικών συμβούλων προκειμένου να υπάρξει απαρτία. Αυτά είναι λάθη τα οποία δεν συγχωρούνται μετά από πάνω από 3 χρόνια στη διοίκηση του Δήμου να μην ξέρει τα βασικά για την απαρτία. Για την αλλαγή των δεδομένων αυτών φαίνεται πως έλαβαν ρόλο η συμμετοχή στα έξοδα και του επιμελητηρίου Καβάλας με ποσό 5.000 ευρώ, αλλά και η αλλαγή της συμφωνίας με τον ιδιώτη που θα λειτουργήσει το συγκεκριμένο παγοδρόμιο. Αξίζει να σημειωθεί πως είχε διαφωνήσει με την πρώτη συμφωνία και τους οικονομικούς όρους η επικεφαλής της παράταξης Ώρα Δημιουργίας, υποψήφια δήμαρχος Καβάλας Αναστασία Ιωσήφιδου. Γι' αυτό μάλιστα υπήρξε και δεύτερη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου. Πέρα από το γεγονός ότι θεώρησα παράδεκτο να είναι ένα δημοτικό συμβούλιο διαπεριφοράς, για να μην μπορούμε δηλαδή να κάνουμε ερωτήσεις και να λαμβάνουμε απαντήσεις, όπως κάνουμε στα δημοτικά συμβούλια. Έκανα λοιπόν την τοποθέτησή μου ότι σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, γιατί θέλουμε και εγώ προσωπικά το θέλω το παγοδρόμιο, θα έπρεπε όμως αντίστοιχα, τους έκανα δηλαδή και την πρόταση, να είναι μέχρι τις 8 Ιανουαρίου και όχι μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, άρα αντίστοιχα, αν υπολογίσετε από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου, γλιτώνει το κόστος του ρεύματος ο Δήμος. Αυτό το ποσό λοιπόν να έρθει ανταποδοτικά στους δημότες του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι φυσικά να μην πληρώνουν εισιτήριο. Αντίστοιχα όμως, γιατί και ο επαγγελματίας έχει το παγοδρόμιο, θέλει φυσικά και αυτός το κέρδος του, εννοείται. Θα μπορούσε λοιπόν ο Δήμος να νοικιάσει, ας πούμε, την παροχή του παγοδρομίου σε συμφωνία με τον ιδιώτη, πληρώνοντας τον ιδιώτη το οποιοδήποτε ποσό αντίτιμο του αντιστοιχεί. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε τώρα να παρακολουθήσουμε ένα ρεπορτάζ το οποίο αναφέρεται σε αυτό που προανέφερε και φυσικά στη ζωντανή σύνδεση που είχαμε για την συνάντηση που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον τουρισμό και για τη χρονιά φυσικά που έρχεται. Υπάρχει λοιπόν μία νέα πρωτοβουλία ώστε να αναπτυχθούν διάφορα είδη τουρισμού που αφορούν ολόκληρη τη χώρα και μπορούν να προσελκύσουν ξένους τουρίστες. Μέσα σε αυτά τα προγράμματα υπάρχει και ο στρατιωτικός τουρισμός. Μία λέξη που μπορεί λίγο να τρομάζει, όμως η σύνδεσή της με την ιστορία μας είναι μεγάλη. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει δυνατότητα πλέον να αναπτυχθεί σε συγκεκριμένα σημεία της χώρας, όπου είναι σημεία μνήμης, είναι σημεία ιστορικά και ηρωικά, να αναπτυχθεί αυτό το είδος τουρισμού, ώστε να μπορέσουν όλοι να τα επισκεφθούν, είτε είναι Έλληνες είτε είναι ξένοι. Θα μου πείτε, δεν είναι εύκολο, είναι πολύ δύσκολο. Συμφωνώ μαζί σας, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως θα πρέπει να γίνουν κάποιες κινήσεις άμεσα για να μπορέσουμε να βάλουμε ουσιαστικά μία αρχή. Την πρώτη αρχή για να μπορέσει να κινηθεί όλο αυτό. Θα σας μεταφέρω στο νησί της Λίμνου, όπου εκεί έχει πέσει το πρώτο λιθαράκι για αυτό του είδους τον τουρισμό. Και φυσικά στην πόλη της Καβάλας, όπου το 2023 αναμένεται να γίνει το θρησκευτικό συνέδριο εδώ στη Λιδία της Καβάλας. Συγκεκριμένες ενέργειες για την προώθηση του λεγόμενου στρατιωτικού τουρισμού δρομολογούνται στη Λίμνο και σε σημεία όπου έλαβαν χώρα ιστορικά γεγονότα με μερικές από τις μεγαλύτερες μάχες της ιστορίας, οι οποίες μάλιστα διδάσκονται ως case study σε στρατιωτικές ακαδημίες και σχολές πολέμου ανά τον πλανήτη. Η πρωτοβουλία καλύπτεται από το Μνημόνιο Συνεργασίας των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας, Πολιτισμού και Αθλητισμού αλλά και Τουρισμού για την ανάδειξη αυτού του σχετικά νέου αλλά ραγδαία αναπτυσσόμενου διεθνώς είδος τουρισμού. Στο Aina Channel μίλησε ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου, ο οποίος αναφέρθηκε πως υπάρχουν στην Αυστραλία περιοχές που ονομάζονται Λίμνος, καθώς υπάρχουν μνήμες από την απόβαση αυτή. Αυτός είναι και ο λόγος άλλωστε που πολλοί από αυτούς που επισκέπτονται το νησί θέλουν να εντοπίσουν τους προγόνους τους που είναι θαμμένοι εκεί. Η έννοια πολεμικός τουρισμός είναι, ακούγεται βαρύγδουπη πολύ. Έχει όμως σχέση περισσότερο με την ιστορία, με το τι ακριβώς έγινε σε ένα συγκεκριμένο τόπο
μέσα από την, μέσα από πολέμους, μέσα από μάχες, μέσα από τις διαδικασίες συγκέντρωσης και ετοιμασίας των μαχών. Και βέβαια όλα αυτά έχουν απόλυτη σχέση με το πόσο ακριβώς επηρεάσανε τον πολιτισμό μιας περιοχής. Αυτό είναι αυτό το Σωστά. οποίο έχει σχέση με τη Λίμνο. Δηλαδή, στη Λίμνο δεν έγινε πόλεμος. Μιλάμε για το 1915, μιλάμε για την απόβαση στην Γαλλίπολη. Όμως δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο στρατόπεδο, ένα νησί στρατόπεδο, το οποίο είχε πάρα πολλές χιλιάδες ανθρώπους, Αυστραλούς, Νεοζηλανδούς, Άγγλους, Γάλλους, από τις τρεις παγκόσμιες αυτοκρατορίες της εποχής της Αντάντ, την Γαλλία, την Μεγάλη Βρετανία και τη Ρωσία. Και βέβαια αυτά όλα γίνανε πριν την προετοιμασία, κατά την προετοιμασία και κατά την εκτέλεση της απόβασης στην Γαλλίπολη, που έγινε, όπως γνωρίζουμε πολύ καλά, από τον Απρίλιο του 2015 έως και τον Γενάρη του 2016. Η Λίμνος, λοιπόν, όντας το μέρος στο οποίο στήθηκε και ετοιμάστηκε όλη αυτή η διαδικασία, αλλά και ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, ήταν το μέρος στο οποίο φιλοξένησε τραυματίες, φιλοξένησε, έχει νεκρούς θαμμένους στο τόπο μας, δημιουργήθηκαν διάφορα πολιτιστικά δρόμενα και διάφορες πολιτιστικές σχέσεις, όπως, ας πούμε, γίνανε γάμοι, γίνανε διάφορα πράγματα. Mm-hmm. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι η ανάπτυξη της ιατρικής εκείνο το διάστημα μέσα στο νησί, που στήθηκαν 9 στρατιωτικά νοσοκομεία. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα αυτά τα πράγματα μαζί αναδύθηκαν και αναδύθηκαν μέσα από μία κίνηση της Ένωσης Ξενοδόχων Λίμνου και τη δημιουργία ενός συλλόγου, του Λίμνος Friends of Anzac, η φίλη των Anzac από τη Λίμνο. Mm-hmm. Φτάσαμε πλέον, μετά από πάρα πολύ διάστημα, πολύ μεγάλο διάστημα, δηλαδή φανταστείτε ότι εμείς σε αυτήν όλη την κίνηση ξεκινήσαμε το 2014. Ακριβώς. 2022. Mm-hmm. Σωστά. Η Αυστραλιανή κυβέρνηση, η οποία είναι οι άνθρωποι που βιώσανε το νησί της Λίμνου σαν την αφετηρία της δικιάς τους χωρικής αυτοπραγμάτωσης, σαν χώρα δηλαδή η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, δημιουργήθηκαν μέσα από την τριβή και την καθημερινότητα στο νησί της Λίμνου και τη δημιουργήθηκε η ονομασία Anzac. Το φθινόπωρο του 2023, η Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου θα διοργανώσει το Συνέδριο Θρησκευτικού Τουρισμού στην Καβάλια με σκοπό την ανάδειξη των μνημείων και των τοποθεσιών που συνδέονται με την πορεία που ακολούθησε ο Απόστολος Παύλος στην περιοχή. Εκτός από το συνέδριο, θα γίνουν και μια σειρά από παρεμβάσεις που θα πραγματοποιήσει η περιφέρεια, προκειμένου οι εν λόγω τοποθεσίες να αναδειχτούν και να γίνει έτσι ευκολότερη η πρόσβαση σε αυτές. Το φθινόπωρο, άνεφα προόπτου, γιατί η προηγούμενη μας εμπειρία ήταν να γίνει προ-COVID εποχής. Mm. Δυστυχώς έδειξε η εμπειρία ότι καμιά φορά όταν ο άνθρωπος κάνει σχέδια ο Θεός γελάει, η πανδημία έφερε τα πάνω κάτω, οπότε αναβλήθηκε το συνέδριο λόγω πανδημίας και τώρα πια γίνεται η επανεκκίνηση και ο επαναπρογραμματισμός. Λοιπόν, τώρα όπως ακούσαμε, δύο σημαντικά θα κρατήσω από αυτό το ρεπορτάζ. Το ένα αφορά τη σύνδεση του τουρισμού με όλα όσα, όλους τους θησαυρούς που έχουμε κρυμμένους στις περιοχές τις διάφορες της χώρας μας. Μπορεί να έχουν πολλές μορφές, δεν είναι απόλυτο να είναι ο κλασικός τουρισμός. Και βέβαια για τη Λίμνο να κρατήσουμε το κομμάτι που αφορά τους Anzac και τη σύνδεση φυσικά με την Αυστραλία, αλλά και ένα πολύτιμο θησαυρό που έχουν στο νησί που αφορά την ιστορία. Την ιστορία και τον ηρωισμό πριν από περίπου 100 χρόνια. Λοιπόν, θα αλλάξω τώρα θέμα. Μέσα στο θέμα που δημιουργήθηκε με την τριαγωδία στις Σέρες, προέκυψαν πολλά ερωτήματα, όπως σας προανέφερα, όπως ανέφερα και στην αρχή. Ένα από αυτά τα ερωτήματα αφορά το εμείς. Τι συμβαίνει στην περιφέρειά μας, πώς είμαστε εμείς, σε ποια ακριβώς φάση βρίσκονται τα σχολεία μας. Υπάρχει η ενεργειακή έκρηξη των αλλαγών, να το πω έτσι, η οποία μπορεί να προκαλέσει άλλου είδους εκρήξεις και να έχουμε ακόμα και πιο σοβαρά ατυχήματα. Πώς το αντιμετωπίζουν αυτό οι αρμόδιοι για όλα αυτά τα θέματα? Στο ρεπορτάζ που ακολουθεί θα πάρουμε μια μικρή εικόνα
Ξέρω ότι οι γονείς είστε όλοι ανήσυχοι. Θέλετε τα παιδιά σας να αισθάνεστε ότι είναι ασφαλή και ότι όταν θα τα πάρετε από το σχολείο θα επιστρέψουν ακόμα πιο ασφαλή στο σπίτι. Λοιπόν, πάμε να το παρακολουθήσουμε. Το τραγικό συμβάν με το θάνατο του μαθητή στις Σέρρες άνοιξε τους ασκούς του Αιώλου για τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η συντήρηση των καυστήρων και της θέρμανσης γενικότερα στις σχολικές μονάδες των δημοτικών σχολείων. Σύμφωνα με τη Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κυρία Θανασία Γαϊτανίδου, η συντήρηση όλης της υποδομής θέρμανσης γίνεται σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές, όπου τα ραντεβού προγραμματίζονται και δεν υπάρχουν μαθητές στο σχολικό κτίριο. Η συντήρηση των κτιρίων και ιδιαίτερα η συντήρηση όλης της υποδομής της θέρμασης γίνεται σε συνεργασία με τις σχολικές επιτροπές και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Προγραμματίζεται το ραντεβού για την ασφάλεια των μαθητών και μετά το τραγικό συμβάν που είχαμε θα πρέπει όλοι οι διευθυντές των σχολικών μονάδων να είναι σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μην υπάρχει παρουσία μαθητή. Η συντήρηση, οποιαδήποτε συντήρηση ξαφνικά κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς δημιουργηθεί, θα πρέπει να γίνεται μετά το πέρας του ολοήμερου προγράμματος. Κανονικά η συντήρηση γίνεται πριν αρχίσουν τα μαθήματα, όταν δεν υπάρχουν μαθητές. Αλλά σε γενικές γραμμές οι υποδομές είναι παλιές και δημιουργούνται κάποια προβλήματα. Εκεί θα πρέπει οι διευθυντές μας, και με τους οποίους θα μιλήσουμε αύριο, και εγώ θα μιλήσω με όλους τους διευθυντές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων, έτσι ώστε να μην δέχονται κανενός είδους συντήρηση στις σχολικές τους μονάδες, γενικά στην κτηριακή τους υποδομή, με παρουσία μαθητών. Αυτό πρέπει να γίνεται εκτός λειτουργίας του ολοήμερου προγράμματος. Καταρχήν, να σας πω ότι αυτό το περιστατικό τώρα ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Δεν έχει σχέση με τις συντηρήσεις που κάνουμε εμείς κάθε χρόνο, οι οποίες γίνονται το Σεπτέμβριο πριν ανοίξουν τα σχολεία. Ναι. Γίνεται συντήρηση από εξωτερικό συνεργάτη στους καυστήρες των σχολείων και μετά όταν ανάβουν τα καλοριφέ πηγαίνει πάλι και ελέγχει αν κάτι δεν πάει καλά ή οτιδήποτε. Αυτή είναι η διαδικασία που γίνεται κάθε χρόνο στις αρχές της σχολικής χρονιάς. Εδώ και 10 χρόνια από όσο ξέρω γίνεται αυτή η διαδικασία. Και επίσης να σας πω, όταν άλλο οι συντηρήσεις και άλλο αν χρειαστεί να γίνει κάποια εργασία. Ναι. Εάν η συντήρηση είναι κάτι πιο απλό όπως καταλαβαίνετε. Αν χρειαστεί να γίνει κάποια εργασία, όπως παραδείγματος χάρη πέρσι χρειάστηκε να αλλάξουμε τον καυστήρα στο Δημοτικό Σχολείο των Φιλίππων, παραγγείλαμε τον καυστήρα και όταν ήταν εδώ εκείνη την ημέρα από τις 6 ώρα το πρωί ο διευθυντής μαζί με τον, γιατί ήταν και μέσα στο χειμώνα, ο διευθυντής μαζί με τον συντηρητή ήταν στο σχολείο, αντικατέστησαν τον καυστήρα, έγιναν όλες οι απαραίτητες δοκιμές και τα παιδιά ήρθαν 3 ώρες αργότερα για μάθημα όταν όλα ήταν καλά. Είναι δηλαδή άλλο η συντήρηση, άλλο κάποιες εργασίες που πρέπει να κάνουν. Και όποια προβλήματα υπήρχαν έχουν αντιμετωπιστεί ήδη. Υπάρχει βέβαια μια ανησυχία. Σήμερα πραγματικά έχουμε δεχθεί πάρα πολλά τηλεφωνήματα από διευθυντές, από συλλόγους. Όλοι ανησυχούν και είναι και, όπως καταλαβαίνετε, αναμενόμενο. Έχουμε συγκλονιστεί όλοι από αυτό το περιστατικό. Από εδώ και πέρα τώρα, για να καθησυχάσουμε τους γονείς ακόμα περισσότερο, παρακάλεσα προσωπικά το συντηρητή να κάνουμε μία βόλτα πάλι σε όλα τα σχολεία μαζί, να μιλήσουμε με τους διευθυντές, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που θέλουν να μας εκθέσουν, να το ξαναδούμε όλα πάλι από την αρχή. Όσον αφορά το Σωματείο Συντηρητών Καυστήρων Καβάλας, αναφέρθηκε πως δεν θα γίνει καμία σχετική ενημέρωση για την ώρα μέχρι τη διελεύκανση της υπόθεσης των Σερών, γιατί το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα πάμε σε ένα θέμα διαφορετικό. Βέβαια, νομίζω ότι από εδώ και πέρα και να τον καλησπερίσω είναι ο κύριος Κώστας Ακριτίδης, είναι ο πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Προσοτσάνης. Καλησπέρα, κύριε Ακριτίδη. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που δίνετε στο πρωτογενή τομέα. Να είστε καλά.
Και κυρία Γκριτίδη, πολλά τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι για το 2023. Παρακαλώ να αλλάξουμε τον τίτλο. Το πρώτο και το πιο σοβαρό έχει να κάνει με την ΚΑΠ. Άμεσες ενισχύσεις 23-27. Πώς θα κατανομηθούν αυτές, κυρία Γκριτίδη? Γιατί δεν είναι εύκολο πλέον να μπορέσουμε να το βάλουμε αλλά αυτό σε ένα ρυθμό, αν μιλήσουμε για τον ΕΛΓΑ, έτσι. Και για όλα αυτά που περνάτε εσείς, και όχι μόνο από την κτηνοτρόφη, αλλά και οι αγρότες. Παρακαλώ να αλλάξουμε λίγο τον τίτλο σας, παρακαλώ. Σας ακούω, κύριε Κριτίδη. Είναι πολύ δύσκολο, ξέρετε, για την κοινή αγροτική πολιτική της χώρας, η οποία ήδη υφιστάμενη μας έχει καταστρέψει εδώ και 7 χρόνια, εμάς τους κτηνοτρόφους κυρίως και σίγουρα και κάποιους αγρότες, βιώνουμε την καταστροφή της υφιστάμενης ΚΑΠ και όλα τα πολιτικά κόμματα έχουν σταυρωμένα τα χέρια. Παρακαλώ, λίγο κυρία Κριτίδη, για την ΚΑΠ θέλω τον τίτλο, παιδιά, παρακαλώ, αλλάξτε τον τίτλο. Ναι, σας ακούω, κυρία Κριτίδη. Τρέχουμε εδώ και 6 χρόνια, μπορεί και 7, με όλους τους κτηνοτροφικούς συλλόγους της περιφέρειάς μας, να ενημερώσουμε τους βουλευτές μας, κυρίως πάντα τους κυβερνητικούς βουλευτές, γιατί έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Παίρνουμε το 1/3 των ενισχύσεων μας από την υπόλοιπη Ελλάδα, που αυτό σημαίνει συρρήκνωση της κτηνοτροφίας, την οποία την βλέπουμε στην περιφέρειά μας τα τελευταία 7 χρόνια, πόσο πολύ συρρυκνώθηκε, αν θέλετε, ακόμα και με την επίπτωση της ελληνοποίησης στο γάλα που έγινε 4 χρόνια, αλλά και στο κρέας, στα αρνιά. Η νέα ΚΑΠ δεν μας καλύπτει, γιατί πολύ απλά η νέα κυβέρνηση, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, δεν έκανε καμία διαβούλευση και καμία ενημέρωση τι μέλη γενέστε η επόμενη 7ετία. Να κάνω μια μικρή παύση τώρα, ναι. Κυρία Ακριτίδη. Υπήρχε διαβούλευση, η οποία βέβαια είχαμε και τον κύριο Στήλιο εμείς εδώ, πριν το καλοκαίρι νομίζω, στο οποίο συζητήθηκαν πράγματα τα οποία έπρεπε ήδη να ενταχθούν μέσα στη νέα ΚΑΠ. Έτσι δεν είναι? Ήμουν παρόν και δεν συζητήθηκε τίποτα. 4 ώρες την περιφέρεια που ήμασταν καλεσμένοι, χαιρετούσε ο ένας βουλευτής τον Υπουργό και όλοι οι κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και μετά από 4 ώρες μπήκαμε στο διατάφτα, το οποίο οι ειδικοί σύμβουλοι του κύριου Λιβανού δεν μπορούσαν να μας εξηγήσουν στη νέα ΚΑΠ πώς θα γίνει η σύγκληση των ιστορικών δικαιωμάτων, πώς θα έχουμε ενιαία τιμή βοσκότοπου σε όλη την Ελλάδα για να έχουμε ίσες ενισχύσεις όλοι μας, αφού μιλάνε για ισότητα και ισονομία σε αυτό το κράτος, να την βιώσουμε και εμείς επιτέλους μετά από 7 χρόνια. Δεν μπόρεσαν επί μια ώρα να μας πείσουν ότι αυτό που θα κάνουν, το οποίο μας το λέγαν προφορικά, θα έχει επιτυχία, και όταν μας κάλεσαν μετά από πίεση μας στην Αθήνα, δεν μας εξήγησαν τι έχουν καταθέσει ως στρατηγικό σχέδιο για τη νέα ΚΑΠ στην Ευρώπη. Ήρθαν από την Ευρώπη, μας έχουν δεμένα τα χέρια, γιατί συνδεμένοι στα βοηθή θα είναι πολύ κατώτεροι από αυτοί που παίρνανε σε αυτή την ΚΑΠ, γιατί λέει, οι Ευρωπαίοι δεν δέχονταν να μας συνεχίσουν άλλο πιο καλή τιμή στα βοηθή. Τα βοηθή μας, να ξέρετε ότι η παραγωγή μας είναι 3,5-4% μέχρι 7% το πολύ το χρόνο, η παραγωγή ελληνική. Εάν είναι δυνατόν σε μια κατεστραμμένη χώρα στην κτηνοτροφία, εμείς θα κοιτάμε τι θέλουμε να κάνουν οι Ευρωπαίοι για εμάς. Λυπάμαι πολύ, δεν έγινε καμία διαβούλευση. Και ακόμα τελευταία που ήμασταν στο Υπουργείο με τον κύριο Δουνάκη από τα ΦΕΡΕ, εμείς αποχωρήσαμε. Αποχωρήσαμε γιατί καταλάβαμε ότι είναι κομμένα και ραμμένα και αυτή η 7ετία, γιατί για 7ετία μιλάμε στην ουσία νέα ΚΑΠ, στα μέτρα τους, ώστε πάλι εμείς να παίρνουμε μειωμένα χρήματα ως κοινοτρόφοι της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Βοσκοτόπια, τίποτα. Δεν έχει γίνει σύγκληση, δεν θα γίνει σύγκληση στην τιμή να μπορέσουμε να έχουμε και εμείς τις ανάλογες ενισχύσεις όπως έχουν παράδειγμα οι συνάδελφοι στην Πελοπόννησο. Και τι γίνεται τώρα με τον τρόπο κατανόμης αυτό? Τι θα γίνει? Ό,τι έγινε και επί ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα γίνει τίποτα. Θα πληρωνόμαστε πάλι το 1/3 των επιδοτήσεων. Θα γίνει μια σύγκληση το 2026. Όσοι αντέξουμε μέχρι το 2026, θα μου πείτε, οι ενισχύσεις είναι για να επιβιώσετε? Όχι, φυσικά. Οι ενισχύσεις αυτές οι οποίες δίδονται χρόνια είναι για να επενδύσουμε. Δεν είναι για να. Αλλά μας αναγκάσαν πλέον να επιβιώνουμε αυτές. Αν δείτε το φιάσκο που έγινε το Πάσχα με τα αρνιά, με τις ελληνοποιήσεις των αρνιών, που έμειναν στην Ανατολική Μακεδονία απόλυτα κατσίκια και αρνιά, θα αντιληφθείτε ότι πλέον η ενίσχυση είναι βιοποριστική. Εκεί μας έχουν καταδύσει. Δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, και αυτό φαίνεται δυστυχώς από την αποτυχία δυστυχώς του Κυριάκου Μητσοτάκη, που επί 3,5 χρόνια έχει βάλει 3 υπουργούς, έχει αλλάξει 3 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό, κάθε χρόνο να μπαίνει άλλος υπουργός και να ξαναπηγαίνουμε το λέμε τα ίδια πράγματα από την αρχή. Αυτό βέβαια αφορά και τον ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ήταν 2 υπουργοί που τους λέγαμε και μας λέγανε θα κάνουμε διαχειριστικά σχέδια,
θα τελειώσουμε με, με τα χρήματα που χρειάζονται ανά περιφέρεια. Και περάσαμε 7 χρόνια και εμείς ακόμα παίρνουμε μειωμένες ενισχύσεις και καταστρεφόμαστε. Δεν νομίζω ότι μας πήραν στα σοβαρά. Ποτέ όλη η πολιτική, δυστυχώς, όλα τα πολιτικά κόμματα, ότι ο πρωτογενής τομέας πρέπει να είναι η ραχοκοκαλιά της χώρας. Εμείς φτάσαμε απλά να εισάγουμε προϊόντα για τη διατροφή μας. Είναι ντροπή αυτό σε μια χώρα που έχει 300 μέρες ήλιο. Έχουμε τόση έφορη γη, εμείς να εισάγουμε προϊόντα από όλο τον κόσμο. Δεν θα έχουμε καλά αποτελεσματικά. Αυτό φαίνεται και από την αμηχανία της κυβέρνησης να μας δώσει ένα έγγραφο τι ακριβώς θα κάνει στην ΚΑΠ. Τι ακριβώς, να βγουν να μας ανακοινώσουν ποιες θα είναι, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι γραπτό σε εσάς που να έχει δοθεί σχετικά με την ΚΑΠ. Εμείς επιμένουμε και θα επιμένουμε ότι αυτή η ΚΑΠ που έχουν καταθέσει είναι απαράδεκτη. Είναι απαράδεκτη και είναι κομμένη και ραμμένη για μερικές περιφέρειες της χώρας. Και εμείς πάλι θα είμαστε οι φτωχοί συγγενείς και λυπάμαι γιατί είμαστε στο 2023 θα μπούμε και ακόμα βιώνουμε το ρατσισμό και θα βιώσουμε και τον αφαίρετο ανταγωνισμό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Και αυτά όλα πρέπει να τα λουστούν, με συγχωρείτε την έκφραση, οι κυβερνητικοί βουλευτές και αυτοί και οι προηγούμενοι που τα γνωρίζαν όλα και ο κύριος Περιφερειάρχης και οι αντιπεριφερειάρχες και όλοι δεν κάναν τίποτα που μας υπερασπιστούν. Τίποτα απολύτως. Η καταστροφή είναι μπροστά, ήδη καταστρεφόμαστε, ήδη που γίνονται κοπάδια. Δεν έχουμε, να σας πω κάτι, δεν έχουμε την υπομονή πλέον να ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο. Όταν με τέτοια προχειρότητα πήγαν να κλείσουν τον Οκτώβριο την ΚΑΠ στις Βρυξέλλες απλά για να την κλείσουν. Να τελειώσουν, να πούνε το κάναμε και αυτό. 7 χρόνια καταστροφής έρχονται στην κτηνοτροφία. 7 χρόνια θα ματώσουμε και κάποιοι άλλοι συνάδελφοί μας στην Νότια Ελλάδα και αλλού θα παίρνουν χρήματα ενώ δεν θα έχουν ζώα. Δεν θα έχουν στάβλους. Θα παίρνουν βοσκοτόπια χρήματα και δεν θα κάνουν καμία παραγωγή. Αυτή είναι η κατάντια, δυστυχώς, των τελευταίων κυβερνήσεων. Λείπαμε πολύ. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, κύριε Κρητίδη? Εμείς θα σταματήσουμε να διαμαρτυρόμαστε. Αν νομίζουν ότι έρχονται εκλογές και επειδή κάποιες ομοσπονδίες είναι προσφύμενοι προς τη Νέα Δημοκρατία ή αλλού, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς μέχρι την τελευταία στιγμή θα τους βάζουμε έγγραφα και τα έχει πάρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο γραφείο. Τα γνωρίζει πολύ καλά ότι. Βιώνουμε ρατσισμό και θα δούμε. Μπορούμε να πάμε και στις Βρυξέλλες. Αν και πιστεύω ότι επειδή τα έχουν καταθέσει, δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα νομικά. Ναι. Γιατί μας πήραν μέχρι το τέλος. 3 χρόνια το μαγειρεύανε. Μη στεναχωριέστε. Θα υπάρχει ισότητα. Όλοι θα έχουν δίκαιη στα δικαιώματα και στις ενισχύσεις. Θα υπάρχει δικαίωση. Και τελικά βλέπουμε άνισες πληρωμές. Και ακόμα δεν είδαμε τίποτα. Γιατί δεν μας έχουν ανοίξει τα χαρτιά τους. Επιμένω ότι δεν έχει γίνει μία διαβούλευση που να μας πούνε αυτό θα κάνουμε. Δεν ξέρουν τι θα κάνουμε τη σύγκληση των ιστορικών δικαιωμάτων. Δεν ξέρουν, δεν μας έχουν πει πόσο τη εκατό. Δεν γνωρίζουμε τίποτα απολύτως. Είμαστε ένα πείραμα. Εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία περίπου, ένα πείραμα σε οποιονδήποτε μπαίνει υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και θέλει υποτίθεται να κάνει να παρουσιάσει έργο. Δεν παρουσιάζουν έργο. Λυπάμαι που τα λέω αυτά. Δεν ήθελα ποτέ να φτάσω στο σημείο να φερώ ανάξιους αυτοί που κάνουν στην καρέκλα αυτή του Υπουργού. Είναι ένα πολύ ένα σημείο το οποίο ποτέ έχει μια ανοιχτή πληγή επάνω, κύριε Κρητίδη. Αυτή η πληγή δεν λέει να κλείσει εδώ και πολλά χρόνια και δυστυχώς ο ΕΛΚΑ έρχεται και συμπληρώνει αυτή την πληγή και της ρίχνει περισσότερο οπίον επάνω και χειροτερεύει η κατάσταση γιατί το ένα δεν βοηθάει το άλλο και έρχονται και τα δύο και καταπλακώνουν τους κτηνοτρόφους και τους αγρότες. Για τον ΕΛΚΑ έχουμε προτάσεις εδώ και 3 χρόνια που έγινε και τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο που θα άλλαζε κάποια πράγματα. Να ξέρετε, θα περάσουν και εκλογές και ακόμα θα έχουμε την ίδια κατάσταση. Γιατί προφανώς υπάρχουν συμφέροντα αναπεριφέρειες, προσέξτε σας λέω, και δεν θα γίνει καμιά μεταρρύθμιση στον ΕΛΓΑ υπέρ του αγρότη, υπέρ του κτηνοτρόφου. Γιατί πλέον κουραστήκαμε. Δεν πάει όμως, κύριε Κρητή, το βλέπετε κι εσείς ότι ο ΕΛΓΑ σβήνει. Εσείς κάποια στιγμή θα αναγκαστείτε να φύγετε από τον ΕΛΓΑ, γιατί ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες σας. Δεν μπορούμε να φύγουμε. Η νομοθεσία είναι. Με συγχωρείτε, ζούμε μια σύγχρονη χούντα. Δεν έχει δικαίωμα να φύγει από τον ΕΛΓΑ γιατί δεν παίρνει ενισχύσει. Στη δήλωση ΟΣΔΕ. Υποχρεωμένο εσύ να είσαι εκεί να του πληρώνει. Καλώ να του πληρώνουμε, αλλά να αποζημιωνόμαστε όταν παθαίνουμε κάποια ζημιά, σοβαρή ζημιά. Εδώ του ανθρώπου. Άμα δεν αλλάξει η νομοθεσία του ΕΛΓΑ, τώρα τι να λέμε. Δεν πρόκειται. Απαρχαιωμένη είναι. Πρώτα πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των υπαλλήλων του ΕΛΓΑ. Αυτό είναι το πιο βασικό. Ειδικά στην περιφέρειά μα. Όταν θα αλλάξει η νοοτροπία των υπαλλήλων και τη διεθνή του ΕΛΓΑ, ίσω υπάρχει μία ελπίδα στο τούνελ, να δούμε ένα φως για να καλυτερέψουμε τα επόμενα χρόνια, να βάλουμε άλλες βάσεις για να μπορέσουμε να λέγουμε και εμείς Ευρωπαίοι παραγωγοί. Είτε είμαστε αγρότες, είτε είμαστε κτηνοτρόφοι. Αυτή είναι η δυστυχώς κατάντια. Και λυπάμαι πολύ όσοι νομίζουν και όσοι τους χειροκροτάνε
τους υπουργούς και τους πρωθυπουργούς, διότι να ξέρετε έρχεται μεγάλη υποσυτισμός, μεγάλη κρίση. Δεν θα βρίσκουμε τυριά και τα υπόλοιπα γαλακτοκομικά προϊόντα. Το τονίζω 2 χρόνια γιατί γνωρίζω ότι κάθε μήνα σφάζονται κοπάδια και πουλάνε ακόμα οι συνάδελφοί μου τις εγκαταστάσεις από τις μονάδες τους. Ό,τι μπορούν σίδερο το βγάζουν και το πουλάνε. Έχουν αντιληφθεί τι γίνονται αυτοί κάτω στην Αθήνα, τι γίνεται στην περιφέρεια. Ποια ανάπτυξη θα έχουν στα χωριά μας που είναι στα σύνορα και είναι όλοι κτηνοτρόφοι. Όταν τους πήραν τις εξωτικές αποζημιώσεις για να τους δώσουν στα χωράφια, στην Ομόνια και στην Ήπεθρο της Αθήνας. Γιατί πήραν τα χρήματα αυτών των ανθρώπων που ήταν, έχουν άλλο κόστος παραγωγής στην ορεινή περιοχή της Ελλάδος και τα δώσανε σε αυτούς που δουλεύουν 4 και 5 μήνες το χρόνο και αν δουλεύουν. Έχουν γίνει πολλά άστερα πράγματα, οι επιπτώσεις είναι μεγάλες και λυπάμαι και να προσέξουν πάρα πολύ τα παιδιά που θέλουν να μπουν να γίνουν εκτινοτρόφοι. Να ξέρουν ότι βάζουν φιλιά στο λαιμό τους. Το λέω υπεύθυνα ότι όσοι τολμήσουν να γίνουν νέοι κτηνοτρόφοι βάζουν μεγάλη φιλιά στο λαιμό τους. Γιατί δεν έχουμε καμιά κυβέρνηση με προγραμματισμό για να μας ενισχύσει και να μας βοηθήσει να περάσουμε στην άλλη άκρη, στην ευρωπαϊκή άκρη. Γιατί εγώ πιστεύω ότι ανήκουμε δυστυχώς, ανήκουμε στην ευρωπαϊκή άκρη, αλλά μας έχουν σε στην άκρη, χρόνια, άκρη. Ναι, σε χρόνια αφρικανικών χωρών. Δεν μπορεί ο ΠΚΠΕ να κάνει τέτοια λάθη και εδώ και 3 χρόνια οι συνάδελφοί μου να χάνουν χρήματα από τα δικαιώματά τους. Δεν μπορεί πάντα να φταίει ο αγρότης, πάντα να φταίει ο κτηνοτρόφος και αυτοί οι οποίοι κανονίζουν για εμάς τα βοσκοτόπια μας και τα λοιπά να έχουμε μόνο επιπτώσεις εμείς γιατί λέει δεν έχουμε άλλα βοσκοτόπια, γιατί τα πουρνάρια έγιναν δέντρα. Πειράματα κάνουν πάνω μας οι κυβερνήσεις. Πάρα πολλά χρόνια είμαστε αγανακτισμένοι και αυτό φαίνεται διότι κάθε μήνα σφάζονται κοπάδια. Είναι πολύ λυπηρό και λυπάμαι πολύ. Γιατί και τα προϊόντα μας θα αυξηθούν πάρα πολύ στο ράφι, που είναι ένα μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Και το καλάθι του νοικοκυριά, να ξέρετε, ακριβώς, δεν μπορέσει ο κύριος Άδωνης να το στηρίξει με τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Όταν εγώ θα επιλέγω πλέον, αφού ξέρω ότι δεν υπάρχουν πολλές μονάδες, θα ζητήσω περισσότερη τιμή για εσωτερικά πλέον. Ναι, εγώ, θα αναγκαστούν και αυτοί να βάλουν τη τιμή στο ράφι πιο ακριβά. Ισχύει. Έτσι είναι, δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Ισχύει. Και με ένα τελευταίο, με συγχωρείτε, λυπάμαι πάρα πολύ για τη συγκάλυψη που έγινε από την κυβέρνηση για τις ελληνοποιήσεις που έγιναν το Πάσχα στα Αρνιά. Έγινε μεγάλη συγκάλυψη, αφού να φανταστείτε θα βγαίναμε σε μεγάλο κανάλι να μιλήσουμε για αυτά τα έσχη που έγιναν τον Απρίλιο και το σταμάτησαν σε μια νύχτα μέσα. Να καταλάβετε πώς δουλεύει δυστυχώς λέω, αυτή η κυβέρνηση του Εθνάρχη, του Αΐνης, του Κωνσταντίνου Καραμαλή, ποια είναι η κατάντια της. Να μην έχουμε λόγο να πούμε την αλήθεια. Αυτό είναι ντροπή. Κύριε Αγκριτίδη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σας. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω. Υπομονή. Και αυτή έχει τελειώσει. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ξέρετε ότι πλέον δεν έχουμε υπομονή. Γιατί η υπομονή πλέον στέρεψε. Αυτή είναι η αλήθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά και από τον αγροτικό τομέα, κυρίες και κύριοι. Και ιδίως από το θέμα που αφορά την ΚΑΠ. Θα δούμε. 21-23. Συγγνώμη, η ΚΑΠ είναι το 23-27. Θα δούμε πώς θα κινηθεί και φυσικά τα αποτελέσματά της. Εγώ να σας αποχαιρετήσω. Μένετε συντονισμένοι, εσείς δεν φεύγετε πουθενά. Απόστολος Ατζημιδέκης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων εδώ αμέσως μετά. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε όλοι καλά. Αύριο στις 7.30 πάλι εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Γεια σας.